Καλησπέρα. Χαίρετε. Έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα απόψε θεματάρα. Το οποίο είναι αρκετά επίκαιρο για όσου είναι single, είναι ε, ε, ελεύθεροι και ψάχνουν και θέλουν να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση. Έρχονται πολύ συχνά απέναντι στην εξή κουφή δήλωση. Θέλω να έχω σχέση χωρίς να έχω σχέση. Για να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Μια φίλη μου έχει γράψει, μια φίλη του καναλιού μου έχει γράψει αυτό το mail. Λέει καλησπέρα Θέκλε, εύχομαι να σε βρίσκει και το μήνυμα μου καλά, δυνατή και ακτινοβολούς όλο πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ, όπως είπα και στο χθεσινό βραδινό vlog, προσπαθούμε καθημερινά, καθημερινά προσπαθούμε να έχουμε καλή διάθεση. Θα ήθελα να κάνεις ένα vlog, εάν το θεωρείς καλό για το κανάλι σου, για οι άνδρες που θέλουν να έχουν σχέση χωρίς να έχουν σχέση. Να κάνουμε, βεβαίως να κάνουμε. Στο κατάλληλο κανάλι στείλατε το έτοιμά σας. Πιο συγκεκριμένα, να είναι ένας άνδρας φίλος, ευγενικός, ερωτικός, αλλά να παραμένει ένα κομμάτι του που θέλει να είναι μόνος, σκοτεινό θα έλεγα. Η κοπέλα να τον διώχνει γιατί αυτό δεν τη ταιριάζει και αυτός να επιμένει να είναι μαζί της. Ξέρω δεν σε βοηθώ χωρίς λεπτομέρειες, αλλά θα το ήθελα ως θεωρητικό, με αφορμή τη φράση κλειδί, αυτή τη φράση κλειδί, Θέλω να έχω σχέση χωρί να έχω σχέση. Α, είσαι πολύ έξυπνο εσύ που το σκέφτεσαι αυτό και δυστυχώ υπάρχουν πολύ τέτοιοι έξυπνοι και έξω ανάμεσά μα. Προσωπικά έχω διαμορφώσει άποψη. Τον κάτι instinct πάντα ήταν φύγε και, το φυσι και φυσικά το άκουσα. Αλλά θα με ενδιέφερε να ακούσω την ανάλυση σου. Φιλιά. Και εγώ σου στέλνω τα φιλιά μου. Και α πάμε να αναλύσουμε αυτή την φράση την οποία την έχουμε ακούσει αρκετέ από εμά. Νομίζω περισσότερο άνδρε να λένε αυτή τη σχέση. Περισσότερο. Παρόλο που μπορεί να υπάρχουν και γυναίκε που λένε αυτή τη φράση, όχι σχέση, που να έχουν τέτοιο τρόπο σκεπτικού. Θέλω να έχω σχέση, χωρί να έχω σχέση. Βασικά, όπω μα τα γράφει, φαίνεται ότι αυτό ο τύπο θέλει να είστε friends with benefits, να είστε φίλοι με προνόμια. Γι' αυτό το σχήμα φίλοι με προνόμια είχα μιλήσει σε ένα live σαβατιάτικο πριν δύο-τρει εβδομάδε. Και είχα πει εκεί τι απόψει μου, ότι η άποψη μου είναι ότι του φίλου σου δεν του απαυτώνει. Γιατί με του απαυτώσει του φίλου σου, χαλά και τη φιλία. Και φυσικά αυτό που θα βιώσει και εσύ και ο άλλο δεν θα είναι το πλήρε. Δεν θα είναι το πιο γεμάτο βίωμα που μπορείτε να έχετε. Τι εννοώ. Ας ξεκαθαρίσω για ακόμη μια φορά ότι δεν είμαι συντηρητική. Δεν έχω κανένα θέμα με τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν ότι δεν θέλουν να έχουν σχέση ή θέλουν να έχουν σχέση χωρίς συνέστημα, να, έχουν, ε, να είναι ε, γνωστοί με κάποιον με τον οποίο απλώς να κάνουν και σεξ. Ούτε με ενοχλεί για αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι φίλοι με προνόμια η δική τους επιλογή. Φτάνει, είναι μια επιλογή που ξεκινάει το ίδιο και από τα δύο μέρη της υπόθεσης και οι ίδιες νιώθουν το ίδιο γι' αυτό, παρόλο που έχουν πολλούς προβληματισμούς για το φίλοι με προνόμια. Για το fuck buddies, δηλαδή κάποιοι απλώ να βρίσκονται για σεξ και να μην είναι φίλοι, να είναι γνωστοί που κάνουν σεξ, ίσω είναι πιο εύκολα και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Στο φίλοι με προνόμια, εκεί έχω ζήσει ω ψυχολόγο που παρακολούθησα τέτοια περιστατικά άπειρα δράματα. Πολλά δράματα. Γιατί, Γιατί η ανθρώπινη φύση, όσο και θα μα φανεί παράξενο, είναι η φύση τη αγάπη. Η ανθρώπινη φύση επιζητεί την αγάπη και την ουσιαστική σύνδεση. Σας υπενθυμίζω ξανά τα αποτελέσματα, τα ουσιαστικά αποτελέσματα από τη μελέτη της Βοστόνης, τη μελέτη του Χάρβαρτ ή αλλιώς τη μελέτη της ευτυχίας, που λέει ότι οι άνθρωποι που είναι ευτυχισμένοι είναι αυτοί που έχουν στη ζωή τους deep meaningful connections, βαθιές συνδέσεις με άλλους ανθρώπους γεμάτες νόημα. Πώς θα έχεις αγόρι μου deep meaningful connection μια βαθιά σύνδεση με έναν άλλον άνθρωπο που να δίνει νόημα στη ζωή σου όταν εσύ θέλεις να έχεις σχέση. Αλλά δεν θέλεις, αλλά θέλ, θες να είναι χωρίς να έχεις σχέση. Αν θες να πάρεις μόνο τα καλά μια σχέση, μόνο τις ειδονές μια σχέση, μόνο την ευχαρίστηση που δίνει μια σχέση, αλλά να μην έχεις τα προβλήματα μια σχέση. Να μην έχεις να στέλνεις το πρωί μήνυμα και να λες καθημε... καλημέρα. Να μην έχεις να γνιάζεσαι για το πώς είναι το άλλο το πρόσωπο, να μην το επιθυμείς όταν είναι μακριά από σένα, να μην έχεις σύνδεση, να μην έχεις ευθύνες, να έχεις μόνο την ευχαρίστηση του να γλεντήσεις με τον άλλον ή τον άλλον ή με την άλλη, την άλλη του να περάσεις ωραία και μετά να εξαφανιστείς για όσο καιρό γουστάρεις επειδή δεν έχετε σχέση και να επανέλθεις να ξαναγλεντήσεις και να έχεις τη χαρά Χωρί όλε τι άλλε συνέπειες και τι ευθύνε που έχει μία σχέση. Λοιπόν, καταρχά, θεωρώ ότι ε, η προσπάθεια ενό ανθρώπου να έχει σεξουαλική επαφή χωρί συναισθηματικό δέσιμο, δηλαδή να κάνει σεξ έξω από σχέση, είτε αυτό ο άνθρωπο είναι άντρα είτε είναι η γυναίκα, εστιάζεται στο να μην συνδεθεί με το πρόσωπο με το οποίο κάνει έρωτα ή κάνει σεξ. Εκείνη η προσπάθεια για να μπορέσει να κρατήσει μία σεξουαλική επαφή, καθαρά σεξουαλική επαφή και να μην δημιουργηθεί σχέση, πρέπει να προσπαθήσει συνειδητά και κατά τη διάρκεια τη επαφή, αλλά κυρίω μετά το πέρα τη επαφή, να κόψει κάθε σύνδεσμο. Γι' αυτό το λόγο, μετά που θα το κάνει, θα εξαφανιστεί. Δεν θα πάρει τηλέφωνο, δεν θα στείλει μήνυμα, δεν θα επιδιώξει σύντομα να έχει άλλη επαφή, γιατί δεν θε να κολλήσει. Και σκέφτεσαι κιόλα ότι δεν θε να κολλήσει και το άλλο το πρόσωπο, για να μην το έχει μπελά. Γιατί εσύ δεν θε να, να κολλήσει, δεν θε να κολλήσει, δεν θε να έχει τα προβλήματα που έχει μια σχέση. Οπότε, πώ μπορεί να είσαι φίλο με κάποιον, η λέξη φίλο προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα φιλό, που σημαίνει αγαπώ. Πώ μπορεί να αγαπά έναν άλλον άνθρωπο και ταυτόχρονα να τον πληγώνει με τον κόστινγκ. Αυτή τη στιγμή θα πατήσω ένα πώ το βίντεο, γιατί έχω έναν μικρό άνθρωπο, σκύλο δηλαδή, ο οποίο κλαίγεται στην πόρτα. Ένα λεπτό. Με συγχωρείτε για την πάυση. Επέστρεψα, επέστρεψα άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα το παιδί. Λοιπόν. Όχι για κανένα άλλο λόγο, επειδή με αποσυντώνιζε με τα κλάματα του στην πόρτα. Έτσι λοιπόν, όπω χτυπιόταν ο Λάκη στην πόρτα του Κοσαλονιού και ήθελα να τον βάλω μέσα, έτσι λοιπόν νιώθουν και αυτοί που θέλουν, να... που θέλουν να έχουν σχέση χωρίς να έχουν σχέση, δεν θέλουν να χτυπιέται καμία στα τηλέφωνά τους, στα email τους, στις πόρτες τους, στα, <coughs> στα φωνοκιβώτιά τους και να τους ενοχλεί. Άρα, με τη γυναίκα με την οποία θα έχουν ερωτική επαφή, θα κόψουν κάθε ε, ε, επαφή αμέσω μετά, ούτω ώστε να μην κολλήσουν ούτε αυτή ούτε η γυναίκα. Έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ για την οκυτοκίνη ή οξυτοκίνη, που είναι ένα νευροδιαβεβαστή που ονομάζεται και ορμόνη τη αγάπη, η οξυτοκινη που ειναι ενα νευροδιαβιβαστης κρίνεται μετά την ερωτική κορύφωση. Και αν οι άνθρωποι παραμείνουν μαζί, δηλαδή αν κοιμηθούν αγκαλιά μετά που θα έχουν ερωτική επαφή, ή αν παραμείνουν μαζί τι υπόλοιπε ώρε, τι επόμενε ώρε, τότε θα δεθούν. Γι' αυτό συνήθω αυτοί που θέλουν να έχουν σχέση, χωρί να έχουν σχέση. Αμέσω μετά το σεξ θα βρουν μια δικαιολογία και θα σηκωθούν να φύγουν. Ή θα πούν ξεκάθαρα θέλω να φύγω. Όλο αυτό όμω δεν είναι αγαπητικό. Δεν είναι καθόλου αγαπητικό. Λάκι, ούτε αυτό που κάνει εσύ είναι αγαπητικό, γεια Ούτε αυτό που κάνει εσύ να... Σε παρακαλώ, κάνω βίντεο για το κανάλι. Σε παρακαλώ πολύ. Φρόνι. Όλο αυτό δεν είναι αγαπητικό. Όλο αυτό είναι κακοποιητικό. Όταν ανοίγει την ψυχή σου και την καρδιά σου και το σώμα σου σαν λουλούδι για να συνδεθεί με έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί η ερωτική επαφή, είτε πρόκειται περί σεξ, είτε πρόκειται περί έρωτος, είναι άνοιγμα και σύνδεση, mm. τότε το να πρέπει να κλείσει απότομα τον εαυτό σου και την ψυχή σου, επειδή ο άλλος θέλει να έχει σχέση χωρίς να έχει σχέση, είναι κάτι που αναπόφευκτα σε πληγώνει. Άρα, αν εμείς είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να έχουμε σχέση και είμαστε σε θέση να έχουμε σχέση και λαχταρά η ψυχή μας και η καρδιά μας να έχουμε τα θετικά μια σχέση και είμαστε και επίσης αρκετά ε, υπεύθυνοι άνθρωποι ώστε να μην φοβόμαστε τις ευθύνες που φέρει μια σχέση είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να απομακρυνόμαστε από τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν σχέση χωρίς να έχουν σχέση του ανθρώπου που θέλουν να μας απαυτώσουν και να συνεχίσουμε τη ζωή του, σαν πως και πήγαν σε ένα μέρο το οποίο πλήρωσαν για κάποιε υπηρεσίε, έλαβαν τι υπηρεσίε και μετά γεια σα. Αυτή είναι η άποψή μου. Το να είναι κάποιο ευγενικό δεν τον κάνει και απαραίτητα καλόν άνθρωπο. Έχει μια φράση που την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά φορέ και στα βίντεο. Η φράση καλόπεδο παύλα. Ολόπεδο. Δηλαδή, Μπορεί με έναν πολύ ευγενικό τρόπο να κάνεις πολύ αγενή πράγματα, χρησιμοποιώντας ευγενικά λόγια, να ε, ε, κάνεις πράξεις οι οποίες να πληγώσουν τον συνανθρωπό σου. Αλλά εσύ να νομίζεις ότι είσαι ευγενικό, επειδή χρησιμοποίησες ευγενικό λόγο και ήσουνα με το σεις και με το «σας». Με τον ίδιο τρόπο, ε, το να είσαι φιλικός, σε έναν άνθρωπο τον οποίο αποφεύγεις δεν είναι μία αντίφαση, δεν είναι μία ε, σκέτη κοροϊδία. Άμα είσαι φίλος μου και αν με αγαπάς ως άνθρωπο, αν με αγαπάς ανθρώπινα, γιατί η φιλία είναι αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων, ανθρώπινη αγάπη, όχι ερωτική αγάπη, αν με αγαπάς πραγματικά, δεν θα με βάλεις σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα με βάλεις σε αυτή τη διαδικασία που θα ανοιχτώ θα σε εμπιστευτώ και θα ανοιχτώ και μετά θα πρέπει να κλείσω απότομα και αφύσικα και με πόνο επειδή εσύ έχεις αποφασίσει και το λες κιόλας ότι θέλεις να έχεις σχέση χωρίς να έχεις σχέση. Επίσης ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο παρατηρείται στις μέρες μας είναι οι άνθρωποι να είναι ειλικρινεί και να θεωρούν ότι επειδή είναι ειλικρινεί. Και επειδή μιλούν ανοιχτά για αυτά που θέλουν και σκέφτονται, ότι αυτό τους κάνει και καλούς ανθρώπους. Δηλαδή, να έρθει ο άλλος να σου πει, εγώ θέλω να έχω σχέση, αλλά να είναι χωρίς να έχω σχέση μαζί σου. Και είμαι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος επειδή σου το είπα. Και από τη στιγμή που σου το είπα, είμαι ειλικρινής, αρέσει ο φίλος να μου πεις μπράβο που είσαι ειλικρινής. Είναι σαν να έρχομαι να σου λέω, Θέλω να κλέψω ένα αντικείμενο από το σπίτι σου και να μην το επιστρέψω και είμαι ειλικρινή μαζί σου. Θέλω να το κλέψω. Και θέλω να μου πει μπράβο που είμαι ειλικρινή και σου λέω ότι θέλω να το κλέψω. Για σκεφτείτε το λίγο. Και οι γυναίκε και οι άνδρε. Και ξαναλέω ότι αυτό το περιστατικό μπορεί να συμβεί, αυτό το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί και από γυναίκα προ άνδρα, αλλά συνήθω παρατηρείται από άνδρε προ γυναίκε. Και αυτό έχει να κάνει και με την κουλτούρα, την pop κουλτούρα. Τις απόψεις οι οποίες υπάρχουν στην κοινωνία ε, για τους άνδρες και τις σχέσεις ε, που πολλές φορές πάει κάποιος να παντρευτεί και λένε πάει να κρεμαστεί για τον άνδρα που για τη γυναίκα θεωρείται επίτευγμα να παντρευτεί ενώ για τον άνδρα θεωρείται ότι έχει πέσει στην παγίδα και ότι έχει πάθει τη ζημιά και ότι τον έχουν μπιάσει κορόιδο. Και γενικότερα υπάρχει μια νοοτροπία τοξικής αρενοπότητας που λέει ότι ο άντρας ο καλός είναι αυτός ο καυλάντης ο οποίος θα απαυτώνει και θα ρένει, θα ράνει, θα και θα ράνει, ναι, και δεν θα προσκολάται σε γυναίκες, δεν θα δείχνει αδυναμία, δεν θα είναι ε, το κοροϊδάκι της δεσποινίδος, δεν θα τον κάνει γυναίκα ό,τι θέλει, αυτός θα είναι από πάνω, θα είναι δυναμικός, θα πάρει αυτό που θέλει να διασκεδάσει, να περάσει καλά, να... ένα λεπτό να πω ότι μαντόφλα το λάκι. Όχι λάκι. Δεν γίνεται να έχεις σχέση χωρίς να έχεις σχέση. Δεν γίνεται να είσαι φίλος μαζί μου και να τρως και τη μαντόφλα με ταυτόχρονα. Δεν γίνεται. Όχι. Όχι. Είπαμε θα είσαι ένα καλό σκυλί με καλή αρενοπότητα. <laughs> Συγγνώμη. Είναι Κυριακή των Βαΐων, είμαι κουρασμένη πάρα πολύ, το κουτάβι μου είναι στα, και είναι σε φρενίτιδα και προσπαθώ ό,τι καλύτερο. Απολογούμε. Λοιπόν, ε, υπάρχει αυτή η τάση που έρχονται και σου λένε με, θα έλεγα, ε, πολύ σκληρή ειλικρίνεια. Εγώ θέλω απλώς να σε απαυτώσω και δεν θέλω τίποτα άλλο από σένα. Και μετά που εσύ θυμώνεις και μετά που εσύ λες ότι μα είμαι κάτι περισσότερο από ένα σώμα και είμαι κάτι περισσότερο από ένα δοχείο ειδονή σου, λένε μα πρέπει να νιώθεις ευγνωμοσύνη που υπήρξε ειλικρινής μαζί σου. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν είναι ειλικρινείς και σου μιλάνε για αγάπες και έρωτες και σε απαυτώνουν και μετά σε παρατάνε. Ενώ εγώ... Θα σου μιλήσω ό,τι κάνει για αγάπη και έρωτε. Θα σε απαυτώσω και θα σε παρατήσω, και επειδή σου το είπα, θέλω να μου πει και μπράβο και ευχαριστώ. Ε, μία διευκρίνηση δεν αλλάζει τίποτα. Το να το πει ειλικρινά δεν αλλάζει τίποτα. σω αυτό που αλλάζει είναι ότι μπορεί η γυναίκα να επιλέξει. Όπω επέλεξε η φίλη και να πει: Όχι, ευχαριστώ, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Ναι, γι' αυτό ναι, ευχαριστούμε για το ότι μα δίνετε την ευκαιρία να, να, το επι, να επιλέξουμε να μην μα απαυτώσετε. Χωρί ε, ε, να δημιουργήσετε σχέση μαζί μα, αλλά μην περιμένετε να νιώσουμε και ευγνωμοσύνη επειδή ήσασταν ειλικρινεί να μα το πείτε. Δηλαδή, πού φτάσαμε. <laughs> πού καταντήσαμε να πρέπει να του λέμε μπράβο, επειδή, μας, επειδή είναι ειλικρινεί για τι μη αγαθέ προθέσει του. Και λέω μια αγαθέ προθέσει του, γιατί αν πραγματικά αγαπά μια γυναίκα φιλικά και είσαι φίλο μαζί τη, δεν θε ρε, παιδί μου, να την χρησιμοποιήσει για να πάρεις μόνο τα καλά μια σχέση και όχι τα κακά. Τα κακά στο μυαλό σου. Ποια είναι τα καλά μια σχέση, το μία γυναίκα να κάνει έρωτα με την όρεξη της μαζί σου, να σε ποθεί, να σε επιθυμεί, να είναι ακόμη καλύτερα να είναι και ερωτευμένη μαζί σου και να έχει ένα έντονο δέσιμο ερωτικό μαζί σου. Αυτό είναι το καλό μια σχέση. Γιατί αν κάνει σεξ χωρί συνέστημα, αν κάνει σεξ με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν είσαι συνδεδεμένο, θα είναι κάτι μηχανικό. Εάν όμω κάνει έρωτα με μια γυναίκα η οποία σε ποθεί και σε θέλει και είναι ερωτευμένη μαζί σου, τότε είναι πολύ πιο πιθανόν αυτή η γυναίκα να σου δοθεί βαθύτερα και να τονωθεί περισσότερα το εγώ σου και να έχει μια πιο γεμάτη ερωτική εμπειρία. Αυτό είναι το καλό τη σχέση. Το θε. Δεν θε όμω τα κακά τη σχέση. Να δίνει λογαριασμό για το που πα και που έρχεσαι. Ή με άλλα λόγια, να γνιάζεσαι για το άλλο το πρόσωπο και να αφήσει και το άλλο το πρόσωπο να γνιαστεί για σένα να συνδεθείς με το άλλο το πρόσωπο και να επιτρέψεις και στο άλλο το πρόσωπο να συνδεθεί μαζί σου. Να βιώσεις συντροφικότητα, να βιώσεις χαρές και λύπες μαζί. Όχι, δεν τα θες αυτά. Εσύ θες μόνο την, ε, τη διασκέδαση. Όπως εγώ όταν ήμουν μικρή που ήθελα να τρώω μόνο την καρδιά του καρπουζιού. Η καρδιά του καρπουζιού είναι το πιο τραγανό, το πιο δροσερό, το καλύτερο κομμάτι. Έκοβε η με το καρπούζι και πήγαινα εγώ να πάρω την καρδιά. Ήμουν η πιο έξυπνη το εισαγωγικό. Ενώ κανονικά κόβει φέτε και παίρνει ο καθένα και κομμάτι από την καρδιά και κομμάτι από το υπόλοιπο κομμάτι του καρπουζιού. Σε αυτή τη ζωή δεν γίνεται να πηγαίνουμε και να τριγάμε σαν τι μελισσούλε από λουλούδι σε λουλούδι του ανθρώπου και να είμαστε οκ. Okay, γιατί και οι μέλισσε κάποια δουλειά έχουν. Πάνε από λουλούδι σε λουλούδι για να γονιμοποιήσουν τα άλλα λουλούδια, είναι μέρο τη φύση. Η ανθρώπινη φύση λειτουργεί διαφορετικά. Η ανθρώπινη φύση στη σημερινή εποχή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό που έχουμε και την κουλτούρα περί ρομαντικού έρωτα και την κουλτούρα περί σχέσεων και γάμου και μονογαμικών σχέσεων είναι αλλιώ τα πράγματα. Θες να, έχει, θες να μην έχει σχέση? Να μην έχει σχέση. Δεν σε αναγκάζει κανένας να κάνει σχέση. Κάτσε σπίτι σου, ε, μην κάνεις τίποτα και κανείς δεν θα σε ενοχλήσει. Όταν όμως θες να προσεγγίσεις έναν άνθρωπο με τον οποίο είσαι και φίλος, υποτίθεται, και θες να τριγίσεις από αυτόν τον άνθρωπο, τον νέκταρ, αλλά κατά τα άλλα να τον πετάξεις στη μένη λεμονόκουπα, γιατί εσύ θες να έχει σχέση χωρίς να έχει σχέση, τότε όχι. Δεν είσαι το καλό ευγενικό ειλικρινές παιδί, είσαι ένα παλιό παιδό. Είσαι ένα παλιό παιδό το οποίο θέλει τα καλά της σχέσης χωρίς τις ευθύνε. No pain, no gain, λένε οι αγγλόφωνοι. Δεν μπορείς να κερδίσεις κάτι αν δεν κοπιάσεις. Τα καλά κόπη Θέλετε αγοράκια και φιλαράκια να κάνετε καλό έρωτα και θέλετε να νιώθετε δυνατές εμπειρίες. Δεν μπορείτε να το έχετε αυτό χωρίς να μοιραστείτε και τη συνδεσιμότητα την οποία μπορεί να τη φοβάστε. Μπορεί να τη σκιάζεστε. Ίσως γιατί μπορεί οι φίλοι σας να σας κορυδέψουν να γίνετε καψούριδες. Έτσι θα σας πούνε, έγινε καψούρις αυτός, είναι παλαβός, έγινε καψούρις. Μπορεί οι φίλοι σα να σα κοιτάξουν υποτιμητικά ότι έχετε δεθεί στην ποδιά μια γυναίκα. Μπορεί να νιώσετε ότι χάνετε την αντρική σα δύναμη. Αλλά στην ουσία, εάν μπείτε στη διαδικασία του να αναλάβετε και τα ευθύνε μια σχέση, αλλά και τα καλά μια σχέση, τότε θα έχετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία και εσεί οι ίδιοι θα έχετε καλύτερο επίπεδο ζωή και καλύτερη ποιότητα ζωή. Αν όμω δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, κανεί, μα κανεί, μα κανεί, μα κανεί, μα κανεί δεν σα υποχρεώνει να κάνετε σχέση. Τώρα, έστω από τι γυναίκε που πλησιάζετε κάνοντα του προτάσει περί σχέσει χωρί σχέση. Μ? Βγείτε από τα dating sites, βγείτε από τα apps γνωριμιών, κάτσετε σπίτι σα, δείτε τι θα κάνετε με τη, με τη σωματική σα ευχαρίστηση, η οποία φαίνεται ότι σα απασχολεί πάρα πολύ. Και σταματήστε να ενοχλείτε τον κόσμο, ο οποίο είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα ολόκληρο άνθρωπο και θέλει να κάνει ολόκληρα πράγματα. Άμα εσεί θέλετε να κάνετε μισά, βρείτε τρόπο να τα κάνετε μισά, χωρί να εμπλέκετε άλλου ανθρώπου. Και δεν είστε ευγενεί επειδή το έχετε πει, και δεν αξίζετε και βραβείο ειλικρίνεια. Άντε γεια! <laughs> Καλό βράδυ και απολογούμε για τι παύσει και τι uh, ιστορίε με τον Φιλιά σε όλου. Γεια! Yeah και καλή εβδομάδα μπαίνουμε αύριο.